Το 2021 μας αποχαιρετά μέσα σε μία θλιβερή και πρωτόγνωρη συγκυρία. Τα υπερβολικά μεγέθη των κρουσμάτων, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, αλλά και οι θλιβερές απώλειες αναδεικνύουν την αξία της ανθρώπινης υγείας ως το υπέρμετρο αγαθό. Οι επαγγελματίες μας και οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης, αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα. Τη χρονιά που ξεκινά, όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Πρέπει να αντέξουμε και να δουλέψουμε όλοι μαζί με συστηματική προσπάθεια και δουλειά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να βγούμε από τη δύσκολη θέση. Το 2022 θα είναι για το Δήμο μας μία χρονιά υλοποίησης μεγάλων έργων, όπως η μεταφορά νερού από το Πάικο στο Πολύκαστρο, η κατασκευή αγροτικής οδοποίησης από την Κουμένισσα στον Ευρωπό, το ξαναζωντάνεμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης, το οποίο μαζί με τον Αρχαιολογικό Χώρο Ευρωπού, το Συνεδριακό Κέντρο Ευρωπού, τις ατελείωτες ομορφιές του Πάικου και την αμπελουργική ζώνη της Γουμένισσας θα συμβάλλουν σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας. Με αισιοδοξία, με κατανόηση και αλληλεγγύη να προστατεύσουμε την υγεία μας για να επανέλθουμε στην κανονικότητα επουλώνοντας τις πληγές μας. Με πίστη στις αρχές και στις αξίες και με σεβασμό στον συνάνθρωπο, ας υποδεχτούμε το νέο έτος. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους.